National Team of Pakistan. Βλέπετε, είναι η αυθεντική φανέλα, μην νομίζετε ότι ο Στίβ Κωνσταντινίδη, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα, θα μου έφερνε ότι ότι δώρο από το Πακιστάν. Τραπατώνει η προπονητή και μου λέει, ίσον άτυχο, έπρεπε να τουλάχιστον είσαι παλιά. Τέλο πάντων, με, μετά από αυτό υπήρχε ένα αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κάνω ένα master's degree. Εγώ έφυγα από σχολείο, <σχολείο> δεν έχω δια... από δηλητήριο <σχολείο> για την εθνική. Ε, νομίζω έχουν, μου είχε πει Τέσσερις φορές ο μαγαλύτης mm. ο Μυστάκης Κοτσουκούμνης για να έρθω. Έχουμε βάλει κάποιον αλλά θέλουμε να έρθεις να αναλάβεις τα U21 και τον ρώτησα πόσα χρόνια του έδωσες στον άλλο. Λέει μου δύο χρόνια. Και μάλιστα ο κύριος Τούμποφ σε κάποια φάση μετά με κάλυσε πάνω και μου είχε πει έκαναμε λάθο που σε αφήσαμε. Χωρί την Λούση δεν θα μπορούσα να πηγαίνω να κάνω αυτό που κάνω και τη χρωστάω πάρα πολλά. Λοιπόν, καλώ ήρθατε. Τρίτο επεισόδιο σε αυτή τη ε, σειρά των συζητήσεων. Αναζητήσεων, πείτε το όπω θέλετε. Σήμερα βάλετε φανέλα με τον Σούπερμαν, διότι δεν αισθάνομαι εγώ Σούπερμαν. Αντίθετα, πρέπει κάπως να αισθάνεται ο σημερινό καλεσμένο. Και το λέω αυτό διότι μου έχει φέρει και εδώ μισό λεπτό. Και δεν είναι ότι και Είναι συλλεκτική φανέλα. National Team of Pakistan. Βλέπετε, είναι η αυθεντική φανέλα. Μην νομίζετε ότι ο Στίβ Κωνσταντινίδη, τον οποίο έχω τη χαρά να σήμερα. Θα μου έφερνε ότι και ό,τι δώρο από το Πακιστάν, από το, από το εξωτικό Πακιστάν. Coach, <laughs> καλώ ήρθες. Ευχαριστώ. Καλά, καλά. Welcome back to Cyprus. Thank you. Πώ αισθάνεσαι, ε? Με τόσα ταξίδια, yeah, αλλά yeah. δεν ξέρω. I, έχω συνηθίσει να πηγαίνω και να έρχομαι. Οπότε, εντάξει, um, θα, θα, είμαι εδώ δέκα μέρε, δύο mothers Θα πούμε πολλά, θα συζητήσουμε πολλά και θα τα πούμε για όλα. Ένα επεισόδιο το οποίο είναι προσφορά χορηγία της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής 60 χρόνια κοντά σας, ασφαλώς λοιπόν, ασφαλώς, ασφαλώς. τι ταξίδι ήταν αυτό έτσι αστραπή και ταξίδι με έτσι επιτυχία δεν, δεν ξέρω τι περίμενες, τι προσδοκούσες αλλά όταν μου είπες ότι θα ε, πά στο Πακιστάν με με αποστολή υψηλού ρίσκου, κινδύνου δύσκολη αποστολή Επικίνδυνη αποστολή, αν θέλουμε, για την ταινία με τον Τόμ Κρούζ. Τι ταινίε με τον Τόμ Κρούζ. Πώ πήρε αυτή την απόφαση και κυρίω τι περίμενε να βρει εκεί πέρα, Κοίτα, ε, έχει αρκετά χρόνια που ε, είμαι αγκασμένο να φύγω από την Κύπρο να δουλέψω για διάφορου λόγου ε, και δεν με ενοχλεί. Ε, φτάνει να έχω ομάδα, φτάνει να υπάρχει ε, άτομα που με θέλουν. που... Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά ε, και όσο που έχει αυτή τη ε, θέληση ε, θα συνεχίσω να το κάνω. Ε, τώρα, Πακιστάν ε, έχουν τεράστια προβλήματα και πολιτικά και μέσα στη χώρα. Όμως, ε, ε, πάντα λέγω, ε, δεν θα ασχοληθώ με τη θρησκεία ούτε με τα πολιτικά θα πάω εκεί σαν ε, ε, προπονητή και ό,τι μπορώ, ό,τι πε, περνά από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να του βοηθήσω. Φτάνει να με θέλουν και. Ε, 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 και όταν σε θέλει ε, 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 κάποια ε, ε, ομάδα. Πα. Ε, πα. Ε, πάω. Ναι, αλλά πα. Πα πού, πα σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πρωτάθλημα. Ε, μια χώρα, μάλλον που δεν έχει πρωτάθλημα. Ναι. Μια φορά η οποία ουσιαστικά έχει παιδιά τα οποία είτε παίζουν, να μα πει τώρα, mm. σε τοπικό, δεν ξέρω, σε φιλικά παιχνίδια ή σε αλλάνε σε μικρά γήπεδα και αν δεν ξέρω και τι γήπεδα υπάρχουν, είτε είναι στο εξωτερικό οι περισσότεροι από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε ομάδε μικρότερων κατηγοριών σε διάφορε ε, χώρε. Κοίτα, όντω τα, τα πράγματα εκεί στο Πακιστάν ε, δεν είναι. δεν είναι ε, ε, καλό. Ε, πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει κανονικό προάστημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, ε, ομοσπονδία. Ε, η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή ε, είναι κάτω από την ε, ηγεσία τη FIFA. Yeah. Υπάρχει μια επιτροπή τέσσερα άτομων που ε, ε, είναι υπεύθυνη για το, ε, το φτιάξιμο αν θέλει τη νέα περίοδο του, του Πακιστάν. Ε, αυτοί θα δουλεύουν έξι μήνε, εννιά μήνε κάτω από την uh, um, ομπρέλα τη FIFA. Uh, Ό,τι αποφασίσει παίρνουν θα πρέπει να το εγκριθεί η FIFA. Uh, και μάλιστα με τη δική μου περίπτωση μου είχαν uh, 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 κάνει πρόταση για, για δύο χρόνια. Δεν δέχτηκε η FIFA διότι η επιτροπή αυτή, η Normalization Committee, uh, δεν έχει θητεία για δύο χρόνια. είναι Τελειώνει τον Μάρτιο και ε, υπήρχε μια κουβέντα να πάω ε, από το, το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάρτι. Ε, απορρίπτηκε από τη FIFA διότι ε, υποτίθεται το Νιόβρη δεν θα έχουν παιχνίδια. So, θα πει να για αυτά τα παιχνίδια τον Οκτώβριο. Νιόβρι τίποτε, Δεκέμβρη, Ιανάρη, Φεβράριο, Μάρτι. Αν προκρινόταν θα μπορεί να υπήρχε παιχνίδια τον το Μάρτι. Ε, οπότε να πάει ο Στίβ να κάνει τι, τι θα βλέπω καθημερινά. Τι είναι, δεν θα βλέπω. βλέπω Ακριβώ. Στο ναι. so, είπε η FIFA, όχι. Αν θέλετε, κλείστε το για το μήνα. Αν προκριθείτε, θα, θα το ξαναδούμε. Άρα ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο για σένα, εγώ να πω, έτσι δεν μπορώ να το πω. Ε, Κοίταξε. Ε, Και πιο. Ε, ήταν challenge, ε, ήταν πρόκληση για σένα. Ε, σίγουρα. Μα, μα, ό, ό, όλες τις δουλειές μου είναι πρόκληση. Ε, στο East Bengal ε, ε, ήταν τελευταία, ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια που πία. Ε, κάναμε, ε, βάλαμε τα, τα τις, uh, foundations, πώς τα λέμε, τις βάσεις, τις βάσεις. Yeah. Ε, και τώρα ε, στο East είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πέρσι ε, λόγω ε, τη δουλειά που κάναμε. Ε, στο Πακιστάν όμως ε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα διότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Uh, τα παιδιά ή δουλεύουν ερασιτεχνικά. Μπορεί να πεις, ότι το ποδόσφαιρο uh, στο Πακιστάν. Um, και uh, είχαμε περίπου um, 8 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι που ήταν εκτό από, από την Καμποδία. Mm -hmm. um, τα προβλήματα που υπάρχει εκεί δεν δε, δε, μα σας τα λέω δεν θα με πιστέψετε. Όχι, θέλουμε να σας πει γιατί ο κόσμο. Ε... Θέλει να έχει ένα μέτρο σύγκριση για το πώ είναι το ποδόσφαιρο σε μεγάλε χώρε, αλλά σε χώρε οι οποίε καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ πίσω ποδοσφαιρικά σε σχέση με εμά. Okay. So, Υπόλογισε ότι όταν πήγα, μου φέρανε 35 βέχτε. Okay. Uh, κάποιοι είχαν παίξει uh, πρόσφατα σε έναν τουρνουά U23. Οι mm -hmm. uh, υπόλοιποι βέχτε uh, που ήταν στο Εθνική Αντρών uh, και κάποιους άλλους που επιλέξαν λόγω uh, δεν ξέρω του είδαν σε κάποια παιχνίδια και του φέραν. Δεν παίζουν σε προτάστημα κανονικό. Δηλαδή, ε, ε, έχω παίχτε που ξεκινήσαν το παιχνίδι και τα δύο παιχνίδια που, που δεν έχουν παίξει για έξι εβδομάδε κανονικό παιχνίδι. Παίχνι, δηλαδή. ε, παίζουν σε ε, ε, περιφερειακό προτάστημα, okay. πάνε δουλειά και μπορεί να είναι η ΣΥΤΑ, α πούμε, Απέναντι από την ηλεκτρική. Α, αυτό α, το, α, αυτό, Ά, αυτό ναι, ναι, το επίπεδο. Επιχειρήσεων. Ναι. Ε, ε, ναι. Mm -hmm. ε, και αυτοί οι παίχτε παίξανε ε, στα δύο παιχνίδια και ε, προκρίθηκαμε. Επειδή είδα αρκετά πράγματα και από τα δύο παιχνίδια και στο εκτό το 0-0 και το εντό το 1-0 το οποίο αυτό το γκολ ουσιαστικά έστειλε την ομάδα του Πακιστάν στην επόμενη φάση. Ε, αυτοί οι παίχτε πώ ένιωθαν, διότι αντιλαμβάνομαι έχει δει πολλοί κόσμο εδώ στην Κύπρο τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν μετά το παιχνίδι με το, του πανηγυρισμού στα αποδητήρια. Ε, εγώ είδα ένα στίβο το οποίο, το οποίο δεν θυμάμαι αν σε έχω ξανά δει, έτσι, τόσο χαρούμενο ή τόσο εκδηλωτικό. Ε, ήταν και μια μέρα μετά τα γενέθλιά σου το μάτς αυτό. Yeah. Του το είχε ζητήσει ω δώρο την πρόκριση. Άρα θέλω να μου περιγράψει εκείνο το συνέστημα το οποίο δεν φαίνεται από την τηλεόραση, δεν φαίνεται από το βίντεο, δεν φαίνεται από την κάμερα. Um, κοίταξε, δεν είμαι από um, αυτούς τους προπονητές που θα πανηγυρίσω το τέρμα. Αν βλέπεις το τέρμα δεν πανηγυρίσα. Πανηγυρίσε κάποια. Um, Όχι πολύ πάντως. Όταν πήγε το τέρμα, 네. σχεδόν δεν ἐκίνηθηκα. Ναι, το, εκεί δεν είδα το πράγμα. Εννοώ, λέω γενικά στο, uh, no. παρελθόν. Okay, Σπάνιο, Σπάνιο. Ε, διότι πιστεύω πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι, να έχουμε ε, καταφέρει την νίκη του Τρισ Πόντου ή κάτι, και μετά να, να πανιέσω. Ε, Όμω ε, πρέπει να καταλάβει ότι η και μετα να είναι τιμωρημένη 5-6 χρόνια. Ε, δεν έχουν παίξει στην έδρα τη εδώ 8,5 χρόνια. Mm -hmm. ε, πρόσφατα, δηλαδή πρόσφατα τα τελευταία ε, 12 μήνε, ε, έχουν παίξει 13 παιχνίδια και έχουν χάσει 13 παιχνίδια. Mm -hmm. ε, έχουν βάλει τρία τέρματα. Φάγανε 26. Ε, Κάτι μου θυμίζει αυτά, αλλά θα σκέφτομαι. Θα... <laughs> 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 τα... τα παιδιά που είχα μέσον όρο ήταν τα ίδια παιδιά που, που συμμετέχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Μέσον όρο τα ίδια. Ε, mm. Οι Πακιστάν δεν έχουν κερδίσει ποτέ στα 75 χρόνια που είναι ε, ομοσπονδία, δεν έχουν κερδίσει παιχνίδι στα προκληματικά του παγκοσμίου, Ο ε, του Μοντιάλ. Οπότε ε, και ε, σε όλα τα παιχνίδια έχουν δεχτεί ένα, δύο, τρία τερμάτα. Στο so, πάμε καμποδία, ε, ένα παίκτη μα ε, τελευταία στιγμή ε, δεν πήρε την άδεια από τη FIFA να παίξει. Αυτό παίζει στην Grimsby League 2. Ε, που ήταν καλό level. καλό level, απώλεια για μας σίγουρα. Ε, είχα περίπου... Έκανα διπλές κάποιες μέρες, όταν είχα περίπου 10 προπονήσεις με τα παιδιά από το Πακιστάν, ναι. τα 35 That's παιδιά, lock. τα λόγχο. Yeah. Ναι. Ναι, ναι. Οι, οι παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό ήρθαν απευθεία στην Καμποδία Μα, και, το διγενή, ο και, 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 και το παιδί τη Γενή, το παιδί τη Δόξα που είναι αδελφό δεν, δεν, δεν ήρθε, η, δεν έχει τα κατάλληλα χαρτιά. Ναι, ναι. Ε, είχαμε δύο-τρει από τη Δανία, ένα από την Αγγλία, ένα-δύο από την Αζαμπαζάν. Άρα χωρί προπονή σε καμία. Δηλαδή ε, Είχαμε είχα, είχα με αυτού κανονικά η 24 Είχα δύο προπονήσει πριν το πρώτο παιχνίδι. Πώ τα θα καταφέρει τώρα, Παίρνουμε εδώ γιατί η Καμπότζη η καλύτερη εθνική, εν πάση περιπτώσει. Έχουν κάποιε νίκε τα τελευταία χρόνια. Ε, 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 κανομένη, το, 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 το θέμα είναι για μένα είναι ότι όποια ομάδα πάει πρέπει να βρει τον παλμό.

πώς θα το... Να, να, να το δημιουργήσει το περιβάλλον για να θέλει να παίξει. Πρόλαβες να το κάνει αυτό με, με τα παιδιά σου, Βαξιστάν. Ε, Στι δέκα μέρε ε, τους ε, του μιλούσα σχεδόν κάθε μέρα και για. Σε εμπιστευτήκανε, νιώ, νιώθω ότι σε εμπιστευτήκανε. Νιώθω ότι το δείξαν. Okay. Ε, το έδειξαν στο πρώτο παιχνίδι. Υ, υπήρχε τεράστια προβλήματα. Π.χ. πήγα στο γήπεδο την πρώτη μέρα και Έμεινα πάνω στην κερκίδα για να δω το παιχνίδι, γιατί ήταν 11-11. Ε, την επόμενη κατέβηκα κάτω και πήγα μέσα στο γήπεδο και έγινα ξοφρενό. Ε, και ήξερα ότι είχε κάποιου ύμου εκεί και φώναξα λίγο πιο δυνατά ε, για να το ακούσουν. Και έγινε πρωτοσέλιδο στο Πακιστάν. Μα εννοεί για τι εγκαταστάσει και το τι βρήκε. Μάλιστα. Το διάβασα, ναι. ναι. Ε, 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 okay, so... okay, σαν να του απειλούσε, εν πάση περιπτώσει, του προειδοποιήσει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Yeah. Μπορώ να φύγω. Yeah. Mm. Έτσι, Αλλά δεν είχαν θα... τίποτα, υποδομές μηδέν. Μηδέν. Yeah. Ε, έκατσα του παίχτε πάνω στα σκαλιά έξω από το, που το στάδιο. Ε, τα, τα παιδιά που ήταν οι τόποι και τους είπα κάποια πράγματα. Ένα από τα πολλά πράγματα που τους είπα ότι εγώ δεν δέχομαι αυτά τα πράγματα. Δεν δέχομαι ε, να, να μπείτε μέσα σε αυτό το γήπεδο. Μα οι προηγούμενοι δεν με ενδιαφέρει για του προηγούμενου. Ε, εγώ δεν είμαι προηγούμενο, είμαι εδώ και τώρα. Ήταν απλήρωτοι για κάποιους μήνες οι παίχτες. Πήγα, τους έκανα surprise ότι δηλαδή ήμουν σε άλλο ξενοδοχείο και πήγα στο δικό τους το ξενοδοχείο να δω το περιβάλλον πώς ήταν ξέρω εγώ, έφαγα εκεί. Το φάι δεν ήταν καλό, ήρθες είχε... ή ακόμα μια φορά, άρχισα φωνές. Και τους είπα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να, να προσέχουμε λίγο τους ποδοσφαιριστές μας. Ε, άλλαξα το ξενοδοχείο. Καφτιάξαμε. Ναι. Ε, που φύγαμε από το camp μετά το, το, το παιχνίδι που κερδίσαμε, ήταν όλοι πληρωμένοι για αυτό το camp. Ε, τους φροσάνε κάποιες άλλες μήνες, οπότε ήδη έχω κάνει εξήγηση γι' αυτό. Ε, και όταν ε, όταν βλέπει ε, οι ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει emotional intelligence, mm -hmm. ε, empathy ε, για τους ποδοσφαιριστές και το περιβάλλον και τις συνθήκες ε, και δεν θα το αφήσω και δίζεις το σεβασμό okay. των ποδοσφαιριστών, mm -hmm. τώρα αν είσαι σε χώρα που τα έχεις όλα, είναι άλλο τρόπο να τους κερδίσεις. Όχι, <σχερδίξε> οπότε, εκεί είναι εύκολο, διότι... τα πράγματα είναι τέλεια φανερά ότι πρέπει να, να αλλάχτουν. Νιώσαμε ότι ήρθε κάποιος που θα μας προσέξει και νοιάζεται για μας. Ναι. Ναι. Νιώσαν έτσι οι παίχτες. Ναι. Και όταν νιώθει ένα παίχτης έτσι, δίνει... όχι το 100%, το 200% της... Look, όχι, ε, ξέρει με στο γήπεδο. Νιώθει έτσι. Νιώθω έτσι. Ήρθε ένα ε, ε, στέλεχο των ομάδων εκεί και μου λέει: Στιβ, αν του πει να πάνε στο δέκατο όροφο να πέσουν κάτω, θα πέσουν. Ε, και αυτό είναι επειδή ε, είχαν καταλάβει μέσα σε τρει-τέσσερι μέρε mm. ότι ε, θα κάνω ό,τι μπορώ να αναβαρτιώσω να την κατάσταση μέσα και έξω από το ύπεδο. Yeah. Ε, So, η προσπάθεια που, uh, που καταβάλαν οι παίχτες στις προπονήσεις um, παρόλο που ήταν κουρασμένοι, παρόλο που ήταν απροπόνητοι uh, ήταν υπέροχο, Όταν έδειξαμε uh, uh, πώς, uh, πώς θέλουμε να παίξουμε. Uh, εστομάτησα uh, τι προμονή στη συνέχεια για να σε αυτή τη φάση πρέπει να είμαι εδώ. Κάτι που θα έκανα εδώ. Και στην, ε, Κύπρο. Δεν, στην Κύπρο. Δεν είναι. Τώρα, δεν πήγε λοιπόν με ειδική αποστολή ή με αποστολή ενό μηνό. Ναι. Αρχικά. Ναι. Με την προοπτική ότι το Πακιστάν, εάν πέρναγε ή αν δεν πέρναγε, το επόμενο παιχνίδι θα ήταν Μάρτιο. Ναι. Άλλαξε αυτό το πράγμα όμω τώρα. Ναι. Και έχει παιχνίδια μέσα στο Νοέμβριο. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα. <laughs> <laughs> well, um... Μου είχε πει ο πρόεδρος uh, εκεί ότι ό,τι και να γίνει, uh, λέει μου το, το impact uh, okay. που ήδη έχεις, και αυτό ήταν πριν να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Uh, πριν το 0 Πριν το, 0000, uh, το impact που έχεις uh, κάνει ήδη uh, Εμεί σε θέλουμε, ό,τι και να γίνει. διότι μια εντύπωση είναι πολύ θετική η δουλειά σου και η παρουσία σου. Ναι, και αυτό ήταν πριν το παιχνίδι. Εγώ ε, ε, να σου πω την αλήθεια, διότι ε, νιώθω ότι έκανα τα πιο βασικά που θα έκανα οπουδήποτε στον κόσμο. Ε, απλά δεν γινόταν εκεί. Οπότε ε, 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 μου είπε ο πρόεδρο: Θέλουμε να μείνει, ό,τι και να γίνει, του λέω: okay να δούμε τι θα, τι θα κάνουμε. Ε, σημαντικό είναι να, να προσπαθήσουμε να περάσουμε. Η Καμποδί είναι ε, τεχνική καλή ομάδα, έχουν ματα έχουν γήπεδα, έχουν ε, δεύτερη και τρίτη κατηγορία και... Ε, εντάξει, δεν, ε, ε, ίσως να μην έχουν το πάθο που, 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 θα ήθελα, αλλά αυτό μπορείς να δημιουργήσεις, δεν είναι ε, αυτό. Αλλά Σαφώ καλύπτει 20 θέσει πιο ψηλά. ψηλά Εμεί 197 αυτή τη στιγμή. Πρακτικά στι τελευταίε θέσει ουσιαστικά του ναι, ναι. παγκόσμιου. Οπότε όταν κερδίσαμε το, 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 το παιχνίδι στο Ισλάμπαντ και έγινε αυτό που έγινε εμ, μέσα και έξω από το γήπεδο. Νομίζω θα με θέλω να πάω πίσω. <laughs> τώρα έχει έναν όμιλο, τώρα μπαίνει σε όμιλο η ομάδα. Ναι. Και έχει η Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν Τατζικιστά. και η Ορδανία. Τον Τάμαρη. Πιθανότατα. Ναι, ναι. Τον Τάμαρι. Σαουδική Αραβία που ήταν καλή έω πολύ καλή για τα μέτρα τη στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ναι. Άρα δύσκολο όμιλο. Ε, 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 πολύ, πολύ δύσκολο. Ε, δεν θα μπορούσε να γίνει, δε, δεν υπάρχει και εύκολο όμιλο γιατί στο ράγκινγκ θα είσαι σε όλου του ομίλου ε, στην τέταρτη θέση. Ναι. Εδώ ε, 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 τι γίνεται, τι μπορεί να. Wow. Ε, το παιχνίδι είναι στις 16 του Νιόβρη. Σήμερα έχω ε, συνάντηση με, το, με τον πρόεδρο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αν θα έχω συμβόλαιο για τρεις μήνες ή μέχρι τον Μάρτη, δεν ξέρω. Ε, το μόνο που ξέρω είναι ότι ε, δεν μπορώ να κάθομαι σπίτι ε, και να μην κάνω τίποτε. Ε, με ρώτησε γιατί πήγα στο Πακιστάν, ίσω η πιο επικίνδυνη χώρα. Τώρα θα έρθω ε, έχω ε, πολλά σημειώσει για να μου τα πει. δεν ε, ε, δεν, δεν, δεν δε φοβήθηκε. No, δεν, δεν, ειλικρινά, ε, δεν σκέφτομαι. Δεν το σκέφτεσαι. Ότι κίνδυνο. κάτι μπορεί να γίνει. Ε, 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 δεν, Νιώθεις ασφαλής όμως από την ώρα που πήγες στο Πακιστάν σε μια χώρα που όντω είναι ο, ε, ο, ο από επικίνδυνη, αλλά εντάξει, ο, είναι, έχει το ρίσκο τη. Ο, ο κόσμο εκεί, ε, ε, δεν μπορώ να σου πω πώ συμπεριφέρονται απέναντι μου, είναι ε, λες και ήμουν εκεί 10 χρόνια. Okay. Ε, τώρα σίγουρα θα υπάρχουν άτομα που μπορεί να με θέλουν ε, κάποιος σαν εμένα εκεί, αλλά... Οκ, okay, yeah. αυτό μπορεί να γίνει και εδώ στην Κύπρο. Οπότε, Νοί, uh, ειλικρινά, uh, δεν δεν, δεν νιώθω ότι uh, θα με πιάσει κάποιο uh, hostage ή θα με παίξει κανένα. Μπορεί να συνεχίζω να φωνάζω κάποιο μπορεί να με παίξει, αλλά uh, αυτό uh, uh, όταν πολεμάω για τα βασικά πράγματα για του ποδοσφαιριστέ δεν το θεωρώ. Uh, Επικίνδυνο δεν νιώθεις ότι ρισκάρεις. No, no, no. Έχεις δουλέψει όμως σε πολλές χώρες οι οποίες έχουν υψηλό βαθμό όσον αφορά την επικίνδυνοτητα ή την εγκληματικότητα ή την δύσκολη καθημερινότητα. Βρήκα μια συνέντευξή σου το 2007 στο κοντρά.gr. Λοιπόν, είχε η εισαγωγή, σου διαβάζω την εισαγωγή του δημοσιογράφου, του συναδέλφου, δεν έχω προχειρότητα έχω κάνει κόπη το κείμενο και λέει «Αν ποτέ σας ρωτήσουν αν υπάρχει Έλληνας προπονητή που να εργάζεται στο εξωτερικό, μη βιαστείτε να απαντήσετε όχι, θα εκτεθείτε». Υπάρχει ο Στίβ Κωνσταντινίδη, Αγγλοκύπριο τεχνικό, που, που, τα έχει καταφέρει περίφημα στην Ασία και τώρα εργάζεται στην Αφρική. Αυτό ήταν το 2007, πριν από 16 χρόνια. Μαλάω. Άρα ήσουν στο Μαλάουι τότε και γράφει μετά στο στο ρεπορτάζ ότι λατρεύεσαι ως εθνικό ήρωας στο Νεπάλ και στην Ινδία. Ε, Δούλευε με επιτυχία σε αυτές τις χώρες και τώρα ε, προσπαθείς να καταστήσεις ανταγωνιστική την εθνική ομάδα του Μαλάουι. Μάλιστα. Έχουν περάσει 16 χρόνια. Πέρασες από χώρες και χώρες. 90. 90 χώρε. Το, το, <laughs> δηλαδή το, δηλαδή, αν έχει, ένα, έχει, κάτι application <laughs> στο κινητό που λέει πήγες πήγε σε 90 χώρε. Ναι. Yeah. Πώς, hey, δεν, δεν ξέρω, πες, πες, μας, πώς. πες μας πώς αυτό το τεράστιο ταξίδι που αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει τέλος, θα έχει και συνέχεια, πώς, πώς το καταφέρνεις αυτό το πράγμα. Um, αγαπάω αυτό που κάνω, uh, το λατρεύω και είπα στην αρχή, τη στιγμή που, που υπάρχει ομάδα, project και να με θέλει και με ενδιαφέρει το project, έχει απορρίψει project προφανώ. Ναι, ναι, ε, είμαι μέσα. Ε, διότι δεν έχω το μεγάλο όνομα. Ε, αν θέλει που ε, βάσει το που έπαιξα, ε, θα, θα με βάλει, ας πούμε, προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα στη συγκεκριμένη χώρα. Εγώ παίρνω δουλειέ βάσει τη δουλειά που έκανα στην προηγούμενη χώρα ή mm -hmm. στην προηγούμενη uh, um, ομάδα. So, uh, βάσει τη δουλειά που έκανα στη East Bengal uh, που ήταν τελευταία τα προηγουμενα προηγούμενα δύο-τρία χρόνια. Uh, βάλαμε καινούρια πράγματα στην ομάδα, uh, πήραμε τους περισσότερους βαθμούς. Uh, δεν τελειώσαμε στις ψηλές θέσεις. Uh, είχα... 600.000 budget για να φέρω έξι ξένους. Το χαμηλότερο ή από τα χαμηλότερα. Ήταν το χαμηλότερο, στο, ίσως το North East είχε λίγα, πιο λίγα. Λίγα από εσάς. Ε, και κάναμε αυτό που κάναμε, ο πρώτος σχόρος του πρωταθλήματος ήταν δικός μας. Ε, αυτό, αυτό ισχύει το τρόπο που παίζουμε. Ε, είχαμε και το χάρη των Κυριακού που, που ε, ε, έβαλε ίσως ένα από τα καλύτερα κόκκινες ναι, ναι, χρονές. Ναι. Ε, και απορώ πως δεν παίζει αυτό σε το πρώτη κατηγορία ειλικρινά με την εμπειρία που έχει, τέλο πάντων. Ε, αλλά ε, το, 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 το θέμα είναι τι θέλεις από μια ομάδα, ε, πώς θέλεις να το κάνεις. Ε, εγώ ξέρω τι θέλω ε, και δεν με, δεν με απασχολεί, ας πούμε, ε, τα προβλήματα. όλα Πάντα θα έχουμε προβλήματα. Απλά... Άρα τα περισσότερα, οι περισσότερε προκλήσει, εγώ θεωρώ πρόκληση είναι yeah. να πα έτσι χώρε, μακρινέ, δύσκολε χώρε, ε, τι έκανε αποδεκτέ. Είχε όμω φαντάζομαι και προτάσει από χώρε που για τον ΑΒ λόγο τι απέρριψε. Ναι. Yeah. Είτε εθνικέ είτε ο, ο συλλόγων. Ναι. Ισχύει. Ναι. Είχα μια αρκετή καλή πρόταση από τι Εμεράτε. Οκ. Okay. Ε, μιλούμε 600.000. Συμβόλαιο το χρόνο. Ναι, ναι. Okay. Συνταπώνεσαι. Uh, και ο συγκεκριμένο manager λέει, Steve, καλή περίπτωση. Ήταν όταν uh, μπήκαμε με την Ινδία, προκριθήκαμε. Στο, στα τελικά. Ναι. 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 Και χάσαμε 2-0 από τις εμεράτες. Uh, αυτό που έπρεπε να κερδίσουμε και ήταν ο τραπατώνη προπονητή και μου λέει, Ήσουν άτυχο, έπρεπε να τουλάχιστον είσαι παλιά. Τέλο πάντων, με, μετά από αυτό υπήρχε ένα αρκετό ενδιαφέρον. Um, αλλά Ξέρω κατά κάποιο τρόπο πώς δουλεύουν εκεί ε, και είσαι προπονητής αλλά ίσως δεν είσαι ε, διότι όταν έρθει η ώρα για τις εντεκάδες ξέρω εγώ, θα έχεις παρεμβάσεις. Εγώ δεν δέχομαι τις παρεμβάσεις. Ε, θα με βάλεις προπονητή, αφήσ να κάνω αυτό που ξέρω. Για αυτό το λόγο με προσλαμβάνει Αφήσ με να κάνω τη δουλειά μου, θα σου πάρω αυτό που θέλεις αλλά μην... Με να ανακατεύει <συντλήκη> εγώ δεν έρχω στο γραφείο σου να σου πω πώ να λειτουργήσει ε, σαν γραφείο μου <συντλήκη> so, ε, λέει: Έχω 50 προπονητέ, περιμένω να, την ευκαιρία και εσύ απορρίφτει τόσα λεφτά, είσαι πλούσιο. Ε δεν είμαι πλούσιο. Είναι θέμα ε, αρχή. Αρχής. <συντλή> 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 δεν λέω είμαι Άγιο, αλλά. Αυτό, αυτό νιώθει ότι μπορεί να σου έχει στοιχήσει για κάποιε έτσι καλέ δουλειέ. Όπω αυτή που μου περιγράφει. Ναι, σίγουρα. <συντλή> <συντλή> Σίγουρα, ε, θα ε, ε, το άλλαζε, ε, αν το έβλεπε τον εαυτό σου δέκα χρόνια μετά. Και έλεγα, έπρεπε να διορθώσει κάποια πράγματα ή να αλλάξει κάποια πράγματα αυτά που, από αυτά που έκανε. Θα ήταν κάτι από που θα έμενε πιστό στι αρχέ σου και μετά από δέκα χρόνια σκεφτόμενο. Δεν yeah, υπάρχει περίπτωση να αλλάξω. Um, αν έχω κάνει λάθη, ναι. Um, σω. Λέω την γνώμη μου, ε, ίσως εκεί που δεν πρέπει, ε, εκεί που δεν το ζητήσαν. Ε, αλλά είναι η γνώμη μου, το παίρνεις ή, ή δεν θέλεις ή δεν το παίρνεις. Δεν, δεν προσπάθω να θίξω κανέναν. Ε, η η Λούση μπορεί να με ρωτήσει αν θα πάμε κάπου για καφέ, μπορεί να πω, πώς φαίνομαι. οκ, ε, okay, με βάλεις σε αυτό. Απόψη μου, δεν ε, μ' αρέσει ε, το πράσινο ε. Οκ, okay. αν uh, δεν θέλει την άποψή μην με ρωτήσει. Yeah. Εγώ θα σου πω τι νομίζω, όχι τι νομίζει ότι θέλω. Δεν, δεν, για κάποιου δεν είναι. Δεν θέλω να ακούσουν ακριβώ. Right. <laughs> το... Θέλουν να ακούσουν αυτά που θέλουν να ακούσουν, να του χαϊδέψει τα αυτιά, κάπω έτσι. Ναι. Δεν, δίνω κλασικό παραδείγμα. Δύο Κυπραίοι που ο ένα δεν έχει δει τον άλλο για ένα χρόνο. Μα εντελώ επάσινε. Μα ρε, έχασε τα μαλλιά. Ρεσί, δεν τον είδες ένα χρόνο έξι μήνες. Πέτου, how are you? Oh, well, good to see you. Δεν uh, μπορώ να καταλάβω αυτό το... Uh, οπότε, um, yeah, uh, κοίταξε, πρέ, πρέπει να, να ξέρεις το για αυτό σου. Uh, mm. έχω πράγματα uh, που μπορώ να διορθώσω uh, και θα προσπαθήσω να, να, να καλυτερέψω το για αυτό μου. Uh, αυτή τη στιγμή κάνω ένα master's degree uh, εγώ έφυγα από σχολείο, που δεν έχω το δηλητήριο. Που σημαίνει τι αυτό, το master degree, το οποίο είναι στον αθλητισμό και ουσιαστικά είναι το βήμα που θε ή μπορεί να κάνει κάποιο για να δουλέψει σαν αθλητικό διευθυντή. Είναι είναι yeah, sports directorship. Um, mm. Είναι δύο χρόνια. Um, έχω κάνει σχεδόν ένα χρόνο. Δύσκολο. Απίστευτο δύσκολο. Um, Ξενύχτη δηλαδή, γιατί είναι και ανάποδε οι ώρε, ειδικά στη. Στην Ινδία που ήσουν. Κοίταξε, πρέ, πρέπει κάθε μέρα τουλάχιστον να, να δώσω δύο-τρει ώρε σημασία πάνω σε αυτό. Διότι ε, εγώ έφυγα από το σχολείο 16 χρονών. Ε, απολυτήριο δεν έχω. Ε, και τώρα να κάνει μάστερ μετά από 100 χρόνια ε, είναι πολύ δύσκολο, ε, αλλά με κάνει καλύτερα. Ε, να είμαι καλύτερο στη δουλειά μου. Ε, σε κάποια φάση μπορεί να θέλω να, να γίνω yeah, sporting director. Ε, στην Αγγλία ε, αυτό το δίπλωμα θεωρείται top για τους sporting directors. Αν δεν το έχεις, δεν μπορείς να είσαι. Ε, οπότε ίσω ε, μελλοντικά θα, θα, το θα, το, θα το κάνω. Κεφάλαιο Κύπρος. Έχει πολλοί κόσμο την απορία. Γιατί, γιατί ο Steve δεν έρχεται Κύπρο, γιατί δεν έχει δουλέψει εδώ, γιατί στην εθνική δεν τον καλούν. Δεν μπο, μπορεί να φανταστεί. Πολλέ φορέ το ακούω από διαχρονικά αυτό το πράγμα. Τώρα μετά το παιχνίδι με το Πακιστάν και με όλη αυτή τη συγκυρία που φέρνει την Κύπρο να χάνει το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο ε, στι μικρότερε εθνικέ να έχουμε θέματα με πρόσφατο το 9-0 από την Ελπίδα, στην Ελπίδα από του Γάλλου. Δεν είναι πολλά τα γιατί του κόσμου. Mm. Και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ο Στίβ είναι μια πολύ καλή λύση για την εθνική ομάδα. Θε wow. να δω τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το... αν έφτασε ποτέ κοντά στην Εθνική ή αν ε, Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Ε, νομίζω ότι τα μηνύματα και... τα παίρνει και εσύ όταν έρχεσαι εκεί, κοίταξε. Ε, Κατέβη κάτι Παρασκευή το, το απόγευμα στο αεροδρόμιο ε, και όπου πάω. Ε, Αυτές τις δύο μέρες ε, συγχαρητήρια που άτομα που δεν γνωρίζω. Α, αυτό ε, ε, πρώτη φορά συμβαίνει. Ξέρω ότι με ξέρει μέσω ο κόσμος, ε, 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 αλλά αυτή τη φάση ήταν ε, ε, απίστευτο το, το, το αυτό και του ευχαριστώ. Για την Εθνική. Ε, νομίζω με έχουν μου είχε πει τέσσερις φορές ο Μαγκαλίτης ο Κυστάκης ο, ο, σάκης, ο, ο για να έρθω. Η πιο κοντινή περίπτωση ήταν, την τελευταία περίπτωση ήταν, μου είχε πει να έρθω να αναλάβω σαν τέχνικος ευθυντής U21 και κάτω. Μάλιστα, όταν είδα τη κλίση του, δεν του απάντησα «Πρόεδρε, είσαι καλά», απάντησα «Επιτέλους». Το τηλέφωνο που περίμενα, ναι. <laughs> ε, <laughs> και μου λέει, όχι, όχι, δεν είναι αυτό που θέλεις. <laughs> δεν θυμάμαι τι είπα, αλλά <laughs> <laughs> δεν ήταν... Δεν μπορούσα να το πω <laughs> στο, στο podcast. Ναι. Ε, ε, έχουμε βάλει κάποιον, αλλά θέλουμε να έρθεις να αναλάβεις α, τα U21. Α, και... το ρώτησα πόσα χρόνια του έδωσες στον άλλον. <laughs> στον <sharp> αντρών. Λέει μου δύο χρόνια. Δέκα μήνες θα κάνει. Και γέλασε. Εσύ εμένα πόσα μου δίνεις. Μου λέει τέσσερα χρόνια. Huh. So να κατάλαβα καλά θέλεις με να στρώσω τις ομάδες δικουσίανα μέχρι κάτω ε, να βάλω εγώ τους προβόνια. Εσύ θα βάλεις όλα τα άτομα που χρειάζεσαι μέχρι την καθαρίστρια λέει μου. Okay, Οκ. Ε, το μόνο που θέλω και δεν είχαμε Uh, συζητήσει για λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει για τα λεφτά. Ειλικρινά. Τα χρειάζομαι. Έχω τρει κόρε, τρώνε πανεπιστήμια, ιστορίε. Αλλά δεν είναι το κίνητρο μου. Ε, και του λέω: Θέλω να μου δώσει τον ελπίδο. Να είμαι εγώ ο προπονητή. Στην ο Ναι, Ναι, ήταν και ο ο, ο Κούμα εκεί και λέει: Μα θα έχει 4-5 εβδομάδε ευθύνη. Πώς Πώς μπορείς να τα... Ένισα, ναι. Πρόεδρε, είναι 24 ώρες, 7 μέρες για μένα. Θα τα καταφέρω. Απλά θέλω γήπεδο. Ναι, μπορώ τα, να τα οργανώσω τα άλλα όλα, αλλά... Okay. Ε, τελικά... Ε, το είχαν δώσει σε, το ελπίδιο ήδη σε κάποιον άλλον και ε, δεν με ενδιαφέρε μετά, διότι θέλω... να ήταν το project. Ήταν Ήθελ... yeah, Ήθελώ... από τους βασικούς όρους αυτό το πράγμα... Yeah, yeah. πριν τα λεφτά, ναι. ε, ε, οπότε ε, μετά δεν δέχτηκα. Η επιστημαϊκή ε, λέξη, θες γήπεδο. Ναι, ε, θέλω αυτό το, το, το competition, θέλω να, να, να βοηθήσω το γι' αυτό μου σίγουρα, ε, αλλά τους ποδοσφαιριστές να παίζουν καλύτερα. Δεν πρέπει να υπάρχει τόση διαφορά από τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και τον οποιοδήποτε ξένο. Ε, μέχρι τα 16 χρονών δεν ε, παίρνουμε τα ίδια πράγματα στον όρο, αλλά η μάθηση είναι το πρόβλημα ναι. για μένα. δεν τους μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να τους μάθουμε, οπότε υπάρχει απώλειες. Στην Κύπρο δεν βρέθηκε κοντά σε κάποια ομάδα. Ήσουν στην Πάφο. Ναι. Και στην Πάφο, όσε φορέ παίρνω μηνύματα από φίλου τη ομάδα, μόνο τα καλύτερα που να μου πούνε. Χάσατε κοντά σε ρεκόρ βαθμών. Κάνατε σχεδόν. Κάναμε ρεκόρ, ρεκόρ Ρεκόρ, τερμάτων. Ρεκόρ τερμάτων. Και ρεκόρ και ρεκόρ πήγες. Σε μια περίοδο που ήταν έτσι μεταβατική και δύσκολη περίοδο για την mm. Είχε χάσει τι λεπτομέρειε στο παιχνίδι με τη δόξα. Αν θυμάμαι καλά, ένα 0-0. -00 mm. Το μακάριο. Mm. Ε, το... Την εξάδα, αλλά. Ε... Κοίταξε. Ε, εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι. Πριν την, πριν την εξάδα, ή πριν να έρθω, το τελευταίο παιχνίδι που χάσαμε ήταν. Στην Πάφο από την ΑΕΚ, δε Σράινα. Ναι. Ε, είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό, το πρώτο παιχνίδι που ήμουν σαν sporting director. 5-0, ε, αλλά ο Ολυμπιακό είχε αρκετέ απώλειε μέχρι και τον τερμοδιαφύλακα δεν, του. Δεν, δεν κερδίσαμε λόγω Steve. Mm -hmm. ε, Πλάτα τα προηγούμενα 11-12 παιχνίδια νομίζω είχαν 2-3 ε, ισοπαλίε. Ε, δεν είχαν νίκη. Ε, και υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ή θα κινδύνεψε η πάφο. Πιστεύω πιστευω δε, δε δε, δεν δε θα έπεσε, ε, αλλά υπήρχε αρκετό πρόβλημα. Τι έκανα, Ακριβώ ε, ό,τι έκανα στο Πακιστάν. Μπήκα ε, στα αποδητήρια, μιλώ με του παίχτε. Σαν ο Περικό. Με το Περικό ε, είχε σχεδόν δύο μήνες να βάλει τέρμα. Mm. Ε, μου είπαν ότι ήταν χτυπημένος, δεν μπορούσε το ένα το άλλο. Ε, και μετά την πρώτη προπόνηση που έκανα ε, ήταν ε, πριν το παιχνίδι με την Α.Ε.Λ. Mm. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι εκτός έθος με την Α.Ε.Λ. Ε, είχα τρεις μέρες με, το, με τα παιδιά. Χάσαμε το παιχνίδι μηδεν ε, Αλλά ε, μίλησα με τον Κέβιν, πίναμε καφέ εκεί που είναι τα, το, το, το γήπεδο και τον ερώτησα πώς είσαι λέει μου, coach, και συζήτησαμε σχεδόν μια ώρα. Και μετά μου λέει, είσαι ο πρώτο προπονητή που ρώτησε πώ είμαι. Ε, εμένα μου είπαν ότι παίρνει αυτά τα λεφτά, παίρνει πόνου, παίρνει ε, ε, εμφάνιση. Ο Ομπερικό. Του λέω, «Εσείς έκανετε την συμφωνία. Ήταν από τα μεγάλα συμβόλαια, λέει, τη Ναι. <mediately> 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 ε, 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 η δουλειά μου είναι να, να του τα βγάλω αυτά που έχει. Ε, 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 είναι επαγγελματίε, είναι Και έβαλε Δερμάτας. Είναι πραγματικά φάουλ και πένατη κάθε δεν έχει ερχθεί έχει πρέπει να πιστώ στο μυαλόντους, και ήταν η εμφάνιση και νομίζω έπρεπε να με αφήσουν, και μάλιστα ο κύριος του σε κάποια φάση μετά με κάλεσε πάνω και μου είχε πει: «Εκάναμε λάθος που σε αφήσαμε. Οκ. Okay. Τουλάχιστον το δέχτηκε. Δεν έχω τίποτε κακό να πω για την Πάφο ούτε για τον κύριο Ντουμπόφ. Μου δώσανε την ευκαιρία να δουλέψω. Thank you. Ω εκεί. Παρακάτω. Πάντω, η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σου στην Κύπρο σε σχέση με το εξωτερικό είναι πολύ μικρότερη. Δηλαδή, θα ήθελε παραπάνω, αντιλαμβάνομαι, να δουλέψει εδώ. Ποιο δεν θέλει να, να πει στην Ομόνια ή στο Αμπουέλ ναι, ή ναι. στα Όρθωση, σε, σε, σε αυτέ τι ομάδε που διεκδικούν Ευρώπη, η Champions League, το, στο κινητό μου, το, το, όταν χτυπά το τηλέφωνο, είναι το σύνθημα του Champions League. Mm -hmm. ε, για ποιο λόγο, για, για να με θυμηθεί ότι θέλω να ναι, πάω το... εκεί. Ε, δεν μου δόθηκε την ευκαιρία, ότι δεν μπορώ να πάω. Ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή για σένα στο ποδόσφαιρο, oh. Να uh, σου πω, πιστεύω ένας που τις καλύτερες στιγμές για μένα είναι τη στιγμή που έχεις τη δύναμη να δώσεις uh, έναν ποτασοριστή το πρώτο του παιχνίδι, mm -hmm. uh, ή στην Εθνική, ή στην ΠΑΦΟ. Uh, Πήχε στην ΠΑΦΟ, λέω, βάλαμε ένα παιδί 15,5 χρονών. Okay. Αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσει ποτέ το. Uh, όταν δίνεις uh, πολλοσφαιριστή, το πρώτο του uh, εμφάνιση στην εθνική. Uh, priceless. Priceless. Yeah. So, um, σίγουρα um, όταν κερδίζεις <laughs> κάθε παιχνίδι uh, έχεις αυτό το... Μα είναι πολλά τώρα που πρέπει να σκέφτεσαι για να είναι πιο... Yeah, ειλικρινά δεν... E e e e e e e uh... Κάτι priceless που να νιώσεις έτσι... Δεν ξέρω, στο ε, ο Βασιλιά τη Νεπάλ. Ναι. Ε, Απίστευτο. Ε, στην Ινδία, ε, όταν ε, κερδίσαμε το LG Cup το 2002 και κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο, είχε 15-20 χιλιάδες μέσα στο αεροδρόμιο. Έξω από το αεροδρόμιο, κάναμε δύο ώρες να βγούμε πάνω λεωφορείο. Ε, ε, όταν κερδίσαμε την Αλκή με τη Σαλαμίνα, το 1-0 στο 94 από δικό τους κόρνε βάλαμε τέρμα ε, και γύρισα να πανηγυρίσω τις λίγες ώρες μετά το τέρμα διότι ετέλειμε <σταξελίδευτε> το παιδί <προκρίδι, σταξελίδευτε> ναι. και γύρισα και δεν είχε κανέναν εκεί ήταν 15 άτομα <laughs> ήταν στο κόρνε <laughs> <laughs> um, so, είχε, um, πάρα πάρα πολύ το, το, το όταν σφίριξε προχθές στο Πακιστάν, με, με το, την Καποδία. Το, το, το τέλος του ε, Μου είπε ο, ο, ο uh, media officer της ομάδας και μάλιστα είχε μου δείξει φωτογραφίες. Λέει, βάλαμε το τέρμα και είσαι εκεί <laughs> με, τα, με τα χέρια διπλωμένος. Οκ. Okay. βάλαμε τέρμα. Ε, λέω του, ήταν στο 76. Έχει ακόμα 20 λεπτά. Οκ. Δεν την άλλη φωτογραφία. Πού. τέλειωσε το παιχνίδι. Και ήσουν πάλι. Και όλο ο πάγκο είχε μπει μέσα στο ύπνο. Το είδα και ήσουν πίσω. πίσω. Ήσουν πίσω. Δεν σε είδα στο πλάνο, απλώ φαίνεται ότι ήσουν πίσω, ναι. Λέει δεν. Λοκ. Πάνω σε κάποια πράγματα. Θέλω να είμαι cool, in control. Να με χάσω το μυαλό μου, διότι και άλλοι όλοι το χάνουνε. Uh, δεν ξέρω, ε, ε, ειλικρινά, το αίσθημα που ένιωθα ε, uh... Priceless. Priceless, δύσκολο να σου το περιγράψω. Οκ, θα πω κάτι. Uh, με πήρε κάποιο τηλέφωνο με ένα φίλο μου που ήταν Αμερική. Ήταν mm. την επόμενη μέρα με το οποίο συστάμευες. Ναι. Και μου λέει, καταλαβαίνεις τι έκαμες. Του λέω, με όρων, uh, δεν έχεις ιδέα. Ο πρωθυπουργός θέλει να σε δει, uh, αυτά, θέλει να σε δει. Μπορώ uh, να πω, ή, 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 είχε στιγμές που ήμουν μόνος μου, τέλεια μόνος μου, λέω, oh shit, απίστευτο. Uh, Μπορεί να γίνει και emotional, ε, αλλά δεν θα το δείξω ποτέ. Άρα, δεν έκλαψε ποτέ ή μπροστά σε κόσμο ή μόνο σου σε μια δύσκολη στιγμή. Να πάμε στην άλλη πλευρά. Στην πιο δύσκολη στιγμή ή αυτό που ένιωσε ότι όντω είναι, είναι μια. Όχι κακή, μια δύσκολη στιγμή. Α ένα προπονδικά. Ε, Πάντα μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Αν δεν έκλαψα, νομίζω έρθω μια-δύο φορέ μόνο σου ή είχε κάποιον να το μοιραστεί εκείνη τώρα σε μια δύσκολη στιγμή με, 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 με κάποιο ομάδο. κάποια ομάδα. Οκ. Εγώ θα σου πω ότι όταν με πήρε ο φίλο μου προχθέ πριν να με ένιωσα νερό στο πρόσωπο. Mm -hmm. <laughs> Δεν ξέρω <laughs> από πού έρχονταν. Η Λούση τι λέει για όλα αυτά και τα κορίτσια, Γιατί. είπες <laughs> πολύ καιρό. Πότε, <laughs> Πότε φεύγει. Πότε φεύγει. Η Λουσία είναι ε, ε, το πιο σταθερό πράγμα στη ζωή μου, μπορώ να πω. Ε, ε, δεν με ενοχλεί, δεν μου λέει μα γιατί. Ε, ε, βασικά την έχω πάνω σε συμβόλιο τώρα κάθε χρόνο. Με όψιο. Με όψιο. Αλλά δεν θυμάμαι καμιά φορά μου πει μην πάει mm -hmm. ή δεν μπορεί ή ποτέ. Ε, πάνε ε, ε, πάνε ε, ε, επειδή ξέρει ότι έτσι θα, θα πάω. Mm -hmm. Απλά ε, προσέχει ε, τα μωρά μα, ε, τι τρει κόρε μα. Ε, ε, Χωρί την Λούση δεν θα μπορούσα να πιένω να κάνω αυτό που κάνω που, θέλεις, ε, που θέλω mm -hmm. ε, και τη χρωστάω πάρα πολλά. Ξεκα, έχεις δει αρκετά παιχνίδια προδάθλιματος. Ξέρεις τι γίνεται εδώ. Mm. Ποια ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα φέτο. Δηλαδή, εδώ δεν ξέρουμε ποια θα είναι εξάδα, αλλά νιώθει ότι υπάρχει μία ή δύο ομάδε που είναι πιο κοντά στον τίτλο. Αυτά που έχει δει. Κοίταξε. <σταποίησδη> Κοίταξε. Ε, νο, νομίζω είπε και. Ο... Αν δεν, δεν μπορεί να απαντήσει, μην μου απαντήσει. Αλλά αν, αν νιώθει. No, 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 no. Ναι, ναι, Εγώ, να σου ε, νομίζω ε, του είπε και ο φίλο μου ο άντρες, Γιατί ψάχνουμε την εξάδα από, το, από την 7 αγωνιστική. Άστα πράγματα τα Χριστούγεννα και μετά δεις, ας πούμε, ποιοι είναι οι πραγματικές ομάδες, ε, διότι μπορεί να, να, γίνει κάτι και να αρχίσει να κερδίσει κάποια, κάποιες ομάδες. Ε, εγώ, εγώ, είμαι από αυτού. Μετά τα Χριστιανά ε, θα ξεχωρίσουν οι ομάδες που έχουν βρει τη φόρμα, που, που κάνανε τις σωστές μεταγραφές. Και, ξέρω, είναι νωρίς. νωρίς. Εθνική Κύπρο. Πολλή mm. Πολύ απογοήτευση στον κόσμο. Απομακρύνεται από την ομάδα. Ε, είσαι προπονητή εθνικών ομάδων γιατί έχει δουλέψει και με επιτυχία σε πολλέ ομάδε. Τι μπορεί να φταίει τελικά, Δηλαδή ψάχνουμε το λάθο, είναι ο προπονητή, είναι η ομοσπονδία, είναι οι ακαδημίε, είναι οι μικρότερε εθνικέ, είναι οι ίδιοι παίχτε. Βγάζει άκρη, βγάζει συμπέρασμα. Yeah. Ε, πι πιστεύω ότι είχα δώσει πριν κάποια χρόνια ένα πλάνο που ε, είχα δεν ξέρουμε ακριβώς, πόσους πόσου. Ε, περιφερειακού έχουμε, δηλαδή ε, Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστον, Λευκοσία, Κιπερούντα, ναι. τα, τα, εκεί θα είχα βάλει ε, 19, 17, 15 θα, σε κάθε ε, ε, επαρχία, επαρχία mm -hmm. ε, και θα έκανα τρεις εθνικές σε κάθε επαρχία θα έβαλα εγώ τους προπονητές, uh, τους scouters, uh, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ποιον είδες, που τον είδες, με ποιον έπαιζες, γιατί τον εκάλεσες. Πρέπει να έχει κριτήρια, ούτως ώστε uh, θα έχεις τα καλύτερα μωρά, όχι με μέσο, με, με, με την αξία τους, uh, μέσα σε αυτές τις επαρχίες. So 19, 17, 15 και θα υπήρχε ε, παιχνίδια μεταξύ του και του το, άλλου περιφέρειας ναι. και οι όλοι οι προπονητέ των ομάδων θα ήταν υπόφληλοι να ήταν παρόν σε αυτά, ε, ούτω ώστε να μπορεί να βγάλει ε, 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 περισσότερο ε, καλύτερη άποψη. Να βρει του καλού από του καλύτερου. Ακριβώ. Ναι. Ε, είμαστε ε, 800.000, πόσο είμαι το πληθυσμό τελευταία φορά. Ε, αν μπορεί η Ισλανδία με 300.000 να το κάνει, εμεί γιατί δεν μπορούμε. Διότι έχουμε το μυαλό, έχουμε τι συνθήκε, έχουμε τα λεφτά, έχουμε του χορηγού. Απλά ε, πιστεύω κάτι μα λείπει και νομίζω ε, δεν δίνουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε στα, στα μικρά τα παιδιά για να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν. Ο νόμο μα είναι να πάμε στην Αγέρνα μα και να δείξουμε τον τουρνουά τη Αγέρνα μα, το U10 και να σφάζονται οι γονεί να φωνάζουν, να τσιριλούν. Απίστευτα πράγματα. Ε, ή πρέπει να παίξει ο γιο μου, διότι έδωσα 2.000 πρόσωπε. Προστι... Με δώσει. Έλα που γίνονται. Ναι, ακριβώ. So, το πρόβλημα είναι εκεί. Έχουμε, ε, ε, πιστεύω, κάποιο πρόβλημα με, με το τρόπο λειτουργία. Ε, νομίζω εκεί είναι το, το, μεγαλύτερο πρόβλημα διότι οι, οι, οι ίδιοι Κύπριοι προπονητέ δεν βάζουν του Κύπριου ποδοσφαιριστέ διότι έχουν έλλειμμα. Χάνονται όμω ταλέντα. Συγγνώμη. Χάνονται πολλά ταλέντα. Βέβαια, χάνονται ταλέντα. Οι παιδιά που μπορούσαν να παίξουν άνετα και σε ψηλό επίπεδο θα το μάθουμε ποτέ. Αυτ, αυτό, το πρόβλημα το είχα μιλήσει με τον κύριο Κοτσοκομνή. Okay. Ε, μιλούμε πριν 5, 6, 7 χρόνια αυτό το πράγμα. Ε, που σημαίνει ότι χάσαμε 7-8 χρόνια ταλέντων. Διότι δεν τους ε, βάλουμε σε έναν ε, αυλάκι για να μπορούμε να τους προσέχουμε. Οκ, okay, αλλά πιστεύω ε, οι προπονητές μας έχουν και μια μεγάλη ευθύνη. Ε, διότι προτιμούν να κερδίσουν το παιχνίδι U15 παρά να, να μάθει γιατί ο Στέλιος δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Ε, του, αλλά δεν το διόρθωσες. Ε, άξερες να το διορθώσεις, yeah. αν είδες το λάθος. Yeah. Ε, so, αν είδες το λάθος, διορθώσ' το. Μετά, πώς ξέρεις αν κατάλαβε ότι ε, διορθώθηκε το λάθος, να, να το δεις να κάνει την ίδια κίνηση σωστά. Μετά, οκ, okay, προχώρα, επόμενος. Ε, ε, η, η δουλειά μας ε, σαν προπονητή, δεν είμαστε τα σκάλη, δεν είμαστε τίποτε ε, παραπάνω. Διδάσκουμε ποδόσφαιρο και αν δεν το διδάσκουμε, τι κάνουμε. Και θυμάσαι πέρσι, όταν μου είχε πει ότι θα ξεκινήσει αυτό το μάστερ, σου είχα πει γυράσκω αίδι δασκόμενος». <laughs> Σημαίνει ότι μεγαλώνω, μεγαλώνω ηλικιακά, αλλά πάντα πρέπει να μαθαίνω πράγματα. Άρα για τον προπονητή, νομίζω έτσι είναι η ζωή σου. Έτσι. Δηλαδή, <Φυσίλυν> κάθε μέρα είναι σχολείο. Να το πω έτσι, <Φυσίλυν> δεν Σήμερα είχα μιλήσει με δύο γίγραντε του ποδοσφαίρου τη Κύπρου το πρωί. Δεν θέλω να του ονομάσω, αλλά ξέρουν ποιοι είναι. Ε, και μιλούσαν για το ποδόσφαιρο τώρα. Το ποδόσφαιρο τώρα και τότε έχει αλλάξει πολύ. πάρα πάρα πολύ. So, πώς μαθαίνουν τα μωρά τώρα. Τώρα έχει AI. AI μπορεί να, να, να ανεβάσει τα στοιχεία σου που έκανε και μέσω της, uh, της, uh um, που έχει πάνω στο site μπορείς να το βάλεις πάνω και να σε δει κάποιος του Burnley, mm -hmm. π.χ. Mm -hmm. ε, καλέστηκε προχθές ένας της uh, uh, Sri Lanka Εθνική, που το AI, που το app. Άρα, ε, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στον καιρό μας. Όποιος και να είναι, μπορεί να ανεβάσει τα στοιχεία του, σου λέει για να περάσεις πρέπει να φτάσεις σε 101 βαθμό. Για να φτάσει σε 101 βαθμό πρέπει να δεχτεί την μπάλα με το δεξί, να πάει γύρω από το κον και να κάνει την πάσα στον το τοίχο και να τη δεχτεί με το αριστερό σε, σε δέκα δευτερόλεπτα. Ε, ε, τότε δεν υπήρχε, <σομίως> Έτσι, έτσι πράγματα. <σομίως> ε, το τι ήθελα να σου πω, πρέπει, πρέπει σαν προπονητή, ε, σαν άνθρωπο, να κινεί με, το... Με, τις εμποχές, με την εποχή σου συναντήσαμε. Την... Ε, 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 στην εποχή μου, στην αρχή δεν είχαμε τηλέφωνα. Τώρα ε, δεν έχει μωρό που ε, πέντε χρόνια δεν έχει κινητό. Ε, οπότε ε, σε δέκα χρόνια ή δεκαπέντε χρόνια, τι θα έχουμε. Άρα πρέπει να, να, να μπει στο μυαλό των μικρών τώρα, πώ μαθαίνει, τι του αρέσει, τι του δεν σου αρέσει. Μπορεί, μπορεί να έχουμε την άποψη ότι είναι πολλά μαλαχτή ε, σε σχέση όταν είμαστε εμεί. Εγώ είχα τον το κύριο Κωνσταντίνο Μαυρόγολο ε, να, περνά, να με περνά πάνω στην μοτόρα ε, προς προ το Τσίριο και να πει: Άντρε, Άγγλε, ζωή, είχαμε λίγο να αρχίσει. Αντί να με βάλει πάνω να με πάρει, ναι. <συσίλιο> <συσίλιο> βούρα να μην αρχίσει. αυτά τα πράγματα. Τώρα <συσίλιο> να σταματήσει, <συσίλιο> oh my god, νερό. Οκ, άλλαξαν οι πρέπει να αλλάξουμε κι έχει μια σειρά ερωτήσεων που θα τις κάνω σε όλους τους καλεσμένους, αλλά είναι μονολεκτικά. Δηλαδή θα μου απαντάς με... One word. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτοκίνητο ή χωρίς κινητό. Yeah. Χωρίς αυτοκίνητο. Χωρίς αυτοκίνητο. Μα το κινητό που είναι η δουλειά... Ούμπα. Είναι, το. Είναι, είναι μια είναι, με του κύριου <laughs> εδώ. Ωραία. Ταξίδι στο παρελθόν ή ταξίδι στο μέλλον. Παρελθόν. Για να κάνει την να αλλάξει πράγματα, να, να. Τι θα μπορούσε να αν πίσω. Um. Ξέροντα τι, έχει, τι έχει συμβεί στο μέλλον, αλλά γυρνά πίσω. Να δω τι μάνα μου. Οκ. Okay. Ρεσπέκτ. Okay ταξίδι με αεροπλάνο ή ταξίδι με πλοίο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Το συνήθισε νομίζω πλέον. Δηλαδή, δεν ξέρω αν business. Είναι λογικό. Τηλεόραση ή γήπεδο. 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 Θάλασσα ή βουνό. Θάλασσα. Θάλασσα. Θάλασσα... Ο, ο Steve, πρέπει να, πω, να σα πω, όσοι δεν το ξέρετε όσοι δεν τον και έχει δεκάδε χιλιάδε followers στα social media, είναι δεινό κολυμβητή και χειμερινό κολυμβητή. Δηλαδή, λέει, σήμερα, σήμερα κολύμβησε. Που... Ναι, no, χτε. Και έκανε περίπου πόσο, πόση απόσταση. 1300. Ένα μισή χιλιόμετρο περίπου. Okay. Κυπριακή κουζίνα ή ελληνική κουζίνα. Κυπριακή. Κυπριακή. Mm. Τώρα που ανακάλυψε τη φάβα, <laughs> θε μου να <εδώ>. δω. <laughs> <laughs> Μ' αρέσει και τα δύο και yeah. Άρα η Κυπριακή όμω περισσότερα. Yeah. Okay. Άρα σε φταλιά ή γύρω σου. Σε φταλιά. Hey? Every day. Every day. Ρονάλτο ή Μέση. Ρονάλτο. Α, επιτέλου. Βρήκαμε το στόχο τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο. Um, κάνει παραπάνω από τον Μέση. Ενώ μπορεί να κερδίσει κεφαλιές um, αμυντικά. Έρχεται πίσω, ερχόταν πίσω, Uh, γι' αυτό το λόγο, ο Μέση είναι unbelievable uh, player, δεν συζητώ. Οπότε, απλά γι' αυτό το λόγο. Ποιο είναι ο, για σένα ο ο προποντή πρότυπο ή, εν πάσης, ο προποντή ο ο κορυφαίο όλων των εποχών. Από yeah. αυτού που έχει μελετήσει, που έχει δει. Uh, μ' αρέσει πάρα πολύ το Βέγγα, Όχι επειδή ήταν στην Άσνα, αλλά αν uh, δει από πού ήρθε Uh, και τι έκανε. Uh, νομίζω ε, είναι ένας από τους κορυφαίους, αλλά έχει αρήγο uh, σάτσι, uh, τραπατώνει, κλό, uh, κομματίβολα. Έχει τόσους πολλούς, ε, θα, κάποιος θα αφήσω έξω που μου αρέσει, αλλά... Και να κλείσω με Arsenal. Θα το πιάσεις φέτος το πρωτάχνημα. Ήδη έχουν γράψει άσνο πάνω. Απλά δεν το έχουν Δεν το βγάλανε <laughs> ακόμα το κύπελο. <laughs> να, να το πιάσετε φέτο. <coughs> Κοίταξε, πέρσι όταν είμαστε 8-9 βαθμού μπροστά, είχα την αίσθηση ότι ε, ε, και ο τρόπο που παίζαν τα τελευταία 10-12 παιχνίδια έβλεπε το άγχο. Ε, η ομάδα ήταν μέσων ώρων 24 χρονών ηλικία ε, και δεν είχαν αρκετούς παίχτες με την πείρα που είχε η Manchester City όταν ε, έπαιρνε το πράγμα. Ε, βάλανε βάθος φέτος με κάποιες μεταγραφές ε, και πιστεύω οι, οι δύο νίκες με τη Manchester City ψυχολογικά ε, θα τους ε, ε, θα καταλάβουν ότι ναι μπορούμε. Να ε, ε, με την Chelsea ε, δεν υπήρχε ένα Άσνο για 70 λεπτά, 73 λεπτά ξέρω εγώ. Έχανε ε, 2-0, το ισοφάρισαν. Ε, αυτό αυτό μπορεί να με θεωρείται μεγάλο θέμα, αλλά αν δεν χάνει αυτά τα παιχνίδια στην, κακή σου μέρα, στην, χειρότερη σου μέρα στην χειρότερη σου μέρα και παίρνει αποτέλεσμα, νομίζω είναι ε, ε, θετικό και πιστεύω θα θα μπορούν φέτο. Η φανέλα θα την υπογράψει μετά. Α <laughs> θέλει. Όχι. Ε, μα, αν να το κάνουμε, να είναι συλλεκτικό, να είναι συλλεκτικό. Και είναι η φανέλα η οποία έγραψε ιστορία για αυτήν, για μια ολόκληρη χώρα. Η αλήθεια είναι, είναι γεγονό αυτό. Πρέπει να σου πω πολλά συγχαρητήρια. <laughs> να σε ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Νομίζω ότι ε, ε, νιώθω ότι σε κάποιε στιγμέ ε, ήσουν πιο συγκινημένο. Uh, um, αν και... δεν συγκινήσει σε κάποια θέματα ή κάποια πράγματα, σημαίνει ότι δεν είσαι ζωντανό. Ε, είπα σου ότι είμαι εντάξει με το γι'αυτό μου και με τα καλά που έχω και με τα κακά που έχω. Ε, μιλώντας με άτομα, ε, πολλές φορές λέω την άποψή μου δεν είναι για να τους ε, φίξω, είναι έτσι νιώθω, αν μπορώ να σε βοηθήσω να το διορθώσουμε ευχαρίστως. Ε, ε, αλλά, ε, ναι, το, το ποδόσφαιρο είναι Να σου λέω, ε, ζωή μου. Είναι η ζωή σου. Ε, οπότε, Είναι ε, yeah. so. no. θα, με, θα είμαστε κοντά. Θα παρακολουθούμε τα επόμενα σου βήματα και θα περιμένουμε ενδιαφέρον να τα δούμε. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που αποδέχτηκε και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια θα σα Ευχαριστώ που με κάλυψε. Και you. εγώ που ήρθες <laughs> στην παρέα μα. Λοιπόν, ε, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Το τρίτο μέρος νομίζω ήταν μια ζήτηση που ε, περάσαμε και λίγο παραπάνω τον χρόνο, αλλά κύλησε ακριβώς όπως περίμενα, ίσω όπω περίμενε και ο Steve και ελπίζω όπως περιμένατε κι εσείς, μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε καλά. Και μην ξεχνάτε ότι η χορηγός του τρίτου επεισοδίου και όχι μόνο η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια κοντά σας, ασφαλώς. Καλή συνέχεια.